Καλά δεν τα λέω, κύριε Τσιάμι, καλησπέρα. Καλημέρα, καλημέρα τον Κύβο. Μια χαρά τα λέτε. Καλημέρα. Από το χιονισμένο Κύβο σήμερα. Από το χιονισμένο. Να σας πω και αυτό. Και ελπίζουμε ότι ο πόλεμος σήμερα θα είναι μόνο και ένα πόλεμο και τίποτα άλλο. Να πω αυτό που μου βγαίνει ανθρώπινα να ρωτήσω και χωρίς τώρα να σκέφτομαι κάτι συγκεκριμένο. Πώς το κάνετε αυτό όλες αυτές τις μέρες? Πώς το κάνετε αυτό? Προχτές σας έβλεπα κάπου σε μία εκπομπή και ήσασταν με το αμάξι και κάνατε live εκείνη την ώρα, ας πούμε, το που μιλούσατε. Πώς το κάνετε αυτό το πράγμα? Καλά, με το κινητό στο αμάξι είμαι συνέχεια και χωρίς να έχει πόλεμο. Όχι, πέρα με το κινητό είμαι λόγω δουλειάς. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τι έχει συμβεί εδώ. Ναι. Όλοι οι αποκριτές των ελληνικών καναλιών έφυγαν για τη Μαριούπολη πριν ξεκινήσει η ιστορία. Βρέθηκαν αποκλεισμένοι εκεί και δεν υπάρχει κανείς εδώ. Στο Κίεβο. Και επειδή ήδη είχα βγει εγώ σε ένα. Στο Κίεβο δεν υπάρχει κανείς. Και επειδή ήδη είχα βγει εγώ σε ένα. Στο γνωστό βιντεάκι που λέω ότι έχει εξαντλήσει αύριο. Τέλος πάντων. Είστε και ποδοσφαιρόφιλος. Άρχισαν να κάνει ένα παίρνει τηλέφωνο. Ναι. Ορίστε. Είστε και ποδοσφαιρόφιλος, λέω. Δηλαδή μιλάτε και στο κατάλληλο μέσο τώρα. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, έπαιζα μπάσκετ 25 χρόνια στην Αθήνα, παίρνει μέσα, λέω. Σε μικρές κατηγορίες. Μπάσκετ σε ποια ομάδα, σε ποιες ομάδες? Σε Χαρνή, σε Βίδα και στην Κηφισιά. Μπράβο. Και συνεχίστε. Λοιπόν, και δεν βρέθηκα εγώ μόνος μου εδώ τώρα να με παίρνουν όλα τα κανάλια όλη μέρα. Τι γίνεται εκεί? Επειδή διάβαζα και άκουγα συνειδήσεις κάποια πράγματα που ήταν εντελώς εκτός πραγματικότητας. Ναι. Λέω, παιδιά, πάρετε με στο Skype. Να σας ανοίξω την κάμερα στην πλατεία να δείτε ότι δεν γίνεται τίποτα εδώ στο κέντρο. Δεν υπάρχουν βομβαρδισμοί στο κέντρο, δεν υπάρχει, είμαστε εντελώς ήσυχοι. Και κάπως έτσι ξεκίνησε. Και τώρα με το άλλο κανάλι προφανώς είδαν ότι αυτό και ξαφνικά βρέθηκα να είμαι ο μεγαλύτερος τελεμεριανός του μήνα στην Ελλάδα. Τάσο, μου βγαίνει να σου μιλήσει τον Ενικό, θα μου τον επιτρέψει, έτσι. Γιατί είναι ναι, φοβερό. Νοήθεια, νοήθεια. Σε νιώθω δικό μου χωρίς να γνωριζόμαστε, τέλος πάντων, και προφανώς όλων των Ελλήνων που σε παρακολουθούμε. Εσύ τώρα είσαι σε σπίτι στο Κίεβο, στο κέντρο του Κιέβου, είσαι αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε. Αυτές είμαι μέρες. Στο γραφείο. Έχω ένα γραφείο στο κέντρο του Κιέβου. Ναι. Το οποίο είναι υπόγειο. Ναι. Έχει 6 δωμάτια, είναι αρκετά μεγάλο. Ναι. Και την πρώτη στιγμή πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες και όλο αυτό το σκηνικό είχαμε πει με τη γυναίκα μου ότι όταν γίνει κάτι θα πάμε στο γραφείο. Έχουμε εδώ ψυγείο, έχουμε φούρνο προκυμάτων, είμαστε εντάξει, έχουμε 5 καναπέδες, okay. Και όταν ξεκίνησε την Πέμπτη το πρωί τέλος πάντων κατευθείαν τα μαζέψαμε το σπίτι και ήρθαμε εδώ στο γραφείο γιατί το σπίτι είναι στο 12ο όροφο. Ακόμα για να μην θέλει κάποιος να σε βομβαρδίσει, δεν θέλει πολύ να φάει μια ξόφαλση. Και εκεί που στο σαλόνι σου και βλέπει τις ειδήσεις οτιδήποτε, να περάσει ένα βλήμα μέσα από το σαλόνι και να μην μείνει τίποτα. Να σου πω και είσαι όλες αυτές τις μέρες στο υπόγειο εκεί στο γραφείο σου, έτσι. Είμαστε ναι, εδώ στο γραφείο. Και βγαίνεις έξω όμως. Δηλαδή, καταρχάς, πες μου λίγο πώς είναι η κατάσταση εκεί πέρα. Η κλασική ερώτηση, αλλά. Ναι, γιατί έλεγες ότι άλλα λέγανε τα κανάλια και άλλα λέγανε εκεί. Να το καταλάβει ο κόσμος. Να το πω απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Ο κόσμος βλέπει κάτι γίνεται στην Ουκρανία, το χάμος. Γίνεται χάμος. Ναι. Λοιπόν, εδώ όμως στο κέντρο του Κιέβου ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι η απόλυτη ησυχία. Δηλαδή, αν πάρουμε κάποιον τώρα ο οποίος είναι σε ένα νησί της Καραϊβικής κάπου και δεν έχει επαφή με το τι γίνεται στον κόσμο. Χάθηκες λίγο, Τάσο. Τάσο, ακούγεσαι χαμηλά. Τάσο, ναι, ακούγεσαι χαμηλά. Πολύ. Τώρα. Λίγο καλύτερα, αλλά όχι όπως πριν ένα λεπτό που μιλούσες, ακούγεσαι ένα καθαρά. Τώρα ακούμε καλύτερα. Ναι, 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 τώρα ήρθες εδώ στο στούντιο. Ναι. Τώρα κάποιος παίρνει. Λοιπόν, και φέρουμε λοιπόν κάποιον ο οποίος δεν έχει επαφή με ό,τι γίνει στον κόσμο. Ναι. Τον προσγειώσουμε στο κέντρο του Κιέβου, τον αφήσουμε εδώ 12 ώρες. Να γυρνάμε βόλτες μαζί. Και τον ξαναπάρουμε, τον ξαναπάμε πίσω. Και τον βάλουμε σε μια τηλεόραση και το δείξουμε που ήταν. Θα πει αποκλείεται, δεν ήμουν εγώ εκεί, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ εδώ είμαι από την Πέμπτη, δεν έχω δει τάγκς, δεν έχω δει στρατιώτες, δεν έχω δει στρατιωτικό όχημα. Μόνο αστυνομία στο κέντρο που έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει αστυνομία γιατί είναι το κέντρο του Κιέβου, θα λέμε στο Σύνταγμα. Ναι. Και είναι φυλασσόμενο. Και αυτό. Απλά δεν υπάρχει καθόλου κόμμα, δεν υπάρχει καθόλου κίνηση. Υπάρχει το μόνο που ακούμε εδώ είναι καμιά φορά
κάνα μπαμ από μακριά όμως, κάποιος εκεί ξέρω από μακριά, το οποίο είναι σαν άμα δεν ξέρεις τι είναι, το παίρνεις και σαν βροντί ότι πάει να βρέξει. Α, δηλαδή, αυτό βιώνω μέχρι στιγμής εγώ εδώ. Όλες αυτές τις μέρες στο Κίεβο, τέλος πάντων μέσα στο Κίεβο, λες δεν έχει γίνει τίποτα, έτσι. Όχι, όχι. Ό,τι γίνεται στα 15, 20, 25 χιλιόμετρα στα περίχωρα. Δηλαδή σαν να λέμε, ξέρω εγώ, στο πανόραμα. Ναι. Δεν ξέρω πόσο είναι το πανόραμα. Τόσο είναι από το κέντρο, 10 χιλιόμετρα, ας πούμε, πες τόσο. Λοιπόν, και λίγο παραπάνω. Και υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για όλους σας από κάποια στιγμή και μετά μέχρι το πρωί, υπάρχει κάτι τέτοιο? Από τις 10 μέχρι τις 7. Ναι. Από τις 10 μέχρι τις 7 και το Σαββατοκύριακο ήταν από το Σαββάτο στις 5 η ώρα μέχρι την Δευτέρα στις 8 το πρωί. Αυτή την απαγόρευση Σαββατοκύριακο την κάναμε γιατί σε κάποιες ταράτες βρήκανε, δεν ξέρω τι ακριβώς, ήταν σημαδεμένες οι ταράτες τέλος πάντων με πομπούς προφανώς, έτσι ώστε να ξέρουν τα ρωσικά αεροπλάνα που να βομβαρδίσουν. Οπότε πάμε στον Ποτέρ με στην πόλη. Και βάλαν τον κόσμο μέσα προκειμένου να δουν ότι αν κυκλοφορεί κάποιος το βράδυ περίεργα, πάει να πει ότι είναι σαποτέρ και είχαν εντολή πρώτα να πυροβολήσουν και μετά να ρωτήσουν ποιος είναι. Τάσο, εσύ όλο αυτό το κακό που γίνεται τώρα αυτές τις 6 μέρες δεν το είχες μυριστεί, δηλαδή δεν πίστευες ότι θα γίνει κάτι τέτοιο? Γιατί είσαι εκεί, γι' αυτό το λέω. Πώς ήταν η κατάσταση εδώ. Ναι, πώς ήταν η κατάσταση εδώ. 15-20 μέρες πριν. Που υπήρχαν τα δύο σύνδεσμα δημοσιεύματα της Αμερικάνικης Εφημερίδας ότι αύριο μπαίνει η Ρωσία, μεθαύριο μπαίνει η Ρωσία, στις 16 του μηνός, στις 3 η ώρα θα μπει η Ρωσία. Εδώ όλος ο κόσμος αυτό πρέπει να αστείο. Ναι. Ότι δεν πρόκειται να μπει η Ρωσία. Γι' αυτό και βγήκα εγώ τότε που βγήκα στο πρώτο βίντεο και λέω ότι μην ασχολείται κανείς εδώ πέρα, έχει και τσάμπιες λίξη σήμερα. Ναι. Αυτό είναι. Γι' αυτό και το είπα αυτό. Ήταν για ποια πλάτη, γιατί ο κόσμος εδώ πραγματικά δεν ασχολιόταν, δηλαδή δεν υπήρχε καμία ανησυχία. Ήταν όλοι ότι οκ, δεν θα επιτεθεί σε εμάς ο Πούτιν. Μόλις άρχισαν τα πράγματα λίγο να γίνονται πιο σοβαρά, υπήρχε η αίσθηση ότι εντάξει θα μπει στο Ντόνετσκ και στο Λουγκάνσκ. Να πάρει αυτές τις περιοχές που είναι οι Ρωσόφωνοι, οι οποίοι θέλουν να είναι με τη Ρωσία, να τις κάνει όπως η Κρυμαία και να τελειώσει εκεί το παραμύθι. Ναι. Και να συνεχίσουμε. Και ξαφνικά την Πέμπτη το πρωί ξυπνήσαμε 5.30 ώρα με δύο εκεί στο Κίεβο. Και δεν ξέραμε από πού μας ήρθε. Πραγματικά όμως ξέραμε που μας ήρθε. Σόπα. Αλλά επειδή εμείς το είχαμε συζητήσει με τη γυναίκα μου, γιατί όχι, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, ξέραμε ότι αν θα γίνει κάτι θα γίνει χαμός στους δρόμους και θα κολλήσουν οι δρόμοι και αυτό λένε να φύγουν και εμείς ήρθαμε κατευθείαν στο γραφείο και περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Όπως πραγματικά κόλλησαν οι δρόμοι όλοι, κάνανε μια απόσταση και εγώ μια ώρα, κάνανε 15 ώρες να την πάνε. Και τώρα είναι ακόμα κάποια σύνορα και περιμένουμε να περάσω σύνορα. Δηλαδή 4-5 μέρες είναι στα σύνορα κόσμος ακόμα και περιμένει να περάσει. Εσύ, Τάσο και η γυναίκα σας μαζί, τι έχετε σκεφτεί αυτές τις μέρες? Δεν έχετε σκεφτεί να φύγετε με κάποιο τρόπο? Όχι, όχι. Στο πάνω στο όνομα ασφαλής εδώ, καλά είμαστε, φαγητό έχουμε, ίντερνετ έχουμε, ζέστη έχουμε, φως έχουμε, νερό έχουμε, που να κινηθούμε έχουμε, όσο μας αφήνετε εσείς. Ναι. Λοιπόν... Μα είναι φοβερό αυτό που κάνεις. Φοβερό, πραγματικά. Πραγματικά. Δεν φαντάζεσαι. Φορτίζω κινητό 3 φορές την ώρα. Καλά, ναι, λογικό είναι. Αλλά που βλέπουν έναν άνθρωπο, έναν Έλληνα να είναι εκεί και να βγαίνεις κανονικά και να μιλάς, ενώ εμείς φανταζόμαστε. Όχι, εγώ το καταλαβαίνω. Κοίταξε, εγώ το καταλαβαίνω ότι οι ανάγκες στην Ελλάδα έχουν ανάγκη να δείξουν κάτι. Ναι. Και προτιμώ να βγαίνω εγώ να δείχνω την αλήθεια. Παρά να λένε τα διάφορα παραμύθια ότι στο Κίεβο, ξέρω εγώ, βομβαρδίζονται τα σπίτια, γίνεται χαμός. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση. Εγώ βλέπω το βράδυ σε κάτι social media, κάτι live που κάνουν, προφανώς κάτοικοι εκεί που βρίσκονται σε σπίτια, σε πολυκατοικίες και αυτά, και δείχνουν ναι. Αυτό που περνάει είναι ασήκως από σιρήνες κτλ. Που λέει είμαι στο Κίεβο. Αυτά δεν ισχύουν, έτσι. Το βράδυ δηλαδή δεν έχει σιρήνες κτλ. Εκεί. Ή τη μέρα. Όχι, υπάρχει. Η σιρήνα χτυπάει. Για να μπορεί να χτυπήσει, γιατί ξέρω εγώ μπορεί να ξεκινήσει μια μάχη στα 30 χιλιόμετρα από το Κίεβο. Εντάξει, μόλις ξεκινάει και πέφτει ένα-δύο βόμβες, αμέσως βαράει και η σιρήνα, ότι το νου σας. Ή ξέρω εγώ υπάρχουν κάποιες φορές πληροφορίες ότι επίκειται αεροπορική επίθεση, θα χτυπήσει η σιρήνα, μπείτε μέσα. Και έρχεται και SMS, πώς έρχεται στην Ελλάδα το... ποιο νούμερο είναι, το 112? Ναι. Κάπως ακούγεσαι πάλι χαμηλά, Τάσο.
Κάτι έκανε πάλι και ακούει χαμηλά. Τώρα ακούω καλύτερα. Ναι, 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 τώρα ακούει τέλεια. Λοιπόν. Ναι, λοιπόν. Α, υπάρχουν σιρήνες. Πώς έρχεται στην Ελλάδα το 112. Ναι. Ναι, ναι, η σιρήνα είναι ακριβώς εδώ από το γραφείο μου 100 μέτρα 200 στο κέντρο. Βγαίνεις έξω εσύ καθόλου τώρα, χθες, προχθές, σήμερα έχεις βγει έξω από εκεί, από το γραφείο σου. Τώρα μόλις γύρισα. Κάθε μέρα έξω. Και πού πας? Εδώ κάτω στο κέντρο και δείχνω τι γίνεται στο κέντρο. Ναι, παιδί μου. Εκεί τι γίνεται, δηλαδή, τώρα κυκλοφορεί κανένας. Δηλαδή είναι όλα κλειστά. Ναι, ναι, έχει σούπερ μάρκετ ανοιχτά. Έχει. Τα μαγαζιά, όλα, οι υπηρεσίες, όλα τα πάντα είναι κλειστά. Υπάρχουν μόνο δύο σούπερ μάρκετ ανοιχτά. Ναι. Στα οποία πάει ο κόσμος που μένει στο κέντρο να εφοδιαστεί. Απίστευτο. Χθες, παραδείγματος χάρη, το απόγευμα πήγα από το σπίτι μου. Μια βόλτα να κάνουμε ένα μπάνιο, να πάρουμε και δύο πράγματα να αλλάξουμε. Το σπίτι μου είναι στην περιοχή των Μπολών. Είναι η περιοχή που το τάγκ πέρασε πάνω από το αυτοκίνητο, το γνωστό βίντεο. Ναι. Αυτό είναι ακριβώς 100 μέτρα το σπίτι μου. Το αυτοκίνητο το είδαμε, είναι ακόμα εκεί. Το χθες το είδαμε. Άμα θέλει, θα σου στείλω και το βιντεάκι που έχω τραβήξει. Ρώσοι δεν έχουν μπει μέσα στο Κίεβο, έτσι δεν είναι? Ρώσοι στρατιώτες εννοώ. Όχι, όχι. Δεν έχουν μπει. Όχι. Αλλά εκεί στο σπίτι μου, επειδή είναι από τα τελευταία σπίτια του βόρειου Κιέβου, δηλαδή εκεί τελειώνει, ας πούμε, στην ουσία το Κίεβο, ναι. Έχει μια μεγάλη διασταύρωση και εκεί έχουν στήσει οδοφράγματα, χαρακώματα, έχουν βάλει τερματικά, έχουν βάλει πυροβόλα, όλμους. Και έχει πάρει όπλα ο κόσμος εκεί πέρα, δηλαδή οι κάτοικοι και αυτό και περιμένουν και ναι, ναι. Αυτό είναι και το πιο κακό, ίσως. Κακό από την έννοια ότι το να δώσεις όπλο τώρα στον κάθε πολίτη, ο οποίος το όπλο το έχει δει μόνο στην τηλεόραση, ας πούμε, σε μια ταινία, ναι. Είναι μαχαίρι δικοπό και άσχημα δικοπό, γιατί το πιο πιθανό είναι να καταλήξει μια σφαίρα στο κεφάλι νεκρός. Τι ακριβώς θα κάνει? Δεν έχει καμία επέδευση, δεν έχει... Είναι να κάνει ζημιά λίγο... ο ένας τον άλλον εκεί, που είναι μαζί. Ναι, είναι λίγο περίεργο. Μετά... Οκ, okay, τελειώνει αύριο αυτή η ιστορία εδώ. Αυτά τα όπλα πώς θα μάζεψεις? Μιλάμε τώρα για 10.000 αυτόματα όπλα, έτσι. Είναι αυτόματος πάντων. Πώς ακριβώς θα μάζεψεις? Τι θα γίνει μετά? Αυτό που λένε ότι έχουν βγάλει και αυτούς που είναι στη φυλακή, τους εγκληματίες και τα λοιπά. Αυτό δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει. Α, κάτι είναι μέσα σε αυτό. Μπορεί και να ισχύει, δεν το έχω ακούσει. Εσύ πώς βρέθηκες στο Κίεβο? Με μια λέξη, δεν θέλω λεπτομέρειες και τα λοιπά. Και πότε, πριν πόσο καιρό? Σέρνη καράβι. Α, πριν 7 χρόνια. Τέλεια. Εντάξει. Τέλεια. Όποιος αντιδρά τώρα, να μην αντιδρά, γιατί ο καθένας θα κάνει αυτό που έκανε και ο Τάσος. Όσο δυνατός και να είναι. Τέλεια. Και η κοπέλα από εκεί είναι, δηλαδή? Ναι, ναι, γυναίκα μου είναι από εδώ. Γυναίκα σου, ναι, γυναίκα σου. Και ήταν το 14 έμεινε έγκυος και ήταν να δούμε τι θα κάνουν. Αποφάσισα να έρθω εδώ γιατί η κατάσταση τότε στην Ελλάδα ήταν πολύ κακή, όχι τώρα είναι καλύτερη. Εδώ τι έκανες, βασικά Αθήνα έμενες, Ναι, Αθήνα έμενα. Θεσσαλονίκη, έχεις κανένα γνωστό? Είχα μια εταιρεία με... Έχω. Αν δω στα φιλιά μου, ξέρουν αυτή τι είναι, και ο Χωμέλας, οι αδερφές Καϊλάρη, Παπαδόπουλος ο Βαγγέλης, Μαλιόρας και λυπή, ο Παναγιώτης ο Κιωσές. Τι ομάδα είναι αυτή? Μαϊδα, είναι όλα αυτή, είναι σειρές μου. Τι ομάδα είναι αυτή? Άρης και ΠΑΟΚ. Κάποιοι είναι ΠΑΟΚ, κάποιοι είναι Άρης. Τέλεια. Για ο Κιωσές είναι Μπάγερ, μας το παίζει Ευρωπαίος. Και εσύ τι δουλειά έκανες εδώ στην Ελλάδα? Στην Αθήνα είχα μια εταιρεία με λουλούδια, έκανε εισαγωγής με λουλούδια. Α. Και στο Κίεβο αυτά τα χρόνια. Αμήνα, σχετική αγορά. Και στην Ουκρανία, στο Κίεβο αυτά στο τα χρόνια. Στο Κίεβο, όταν πρώτο ήρθα, ξεκίνησα, μπήκα συνέλθερο σε μια εταιρεία παραγωγής ταινιών. Κανονικών, όχι από τις άλλες. Ναι, οκ. Okay. Το οποίο οι συνέτεροι ήταν εντελώς βλάκες και ευτυχώς πήρα τα λεφτά πίσω και έφυγα. Και τώρα έχω μια εταιρεία που ανοίγω, βοηθάω αλλοδαπούς οι οποίοι θέλουν να έρθουν και να πάρουν άδεια παραμονής και άδεια εργασίας στην Ουκρανία. Η γυναίκα μου είναι λογίστρια. Ναι.
τώρα που λέω, όλοι φεύγουν. Δεν μου λες, έχει φύγει κόσμο τόσο πολύ όσο βλέπουμε στην τηλεόραση, ή είναι λιγότερο ο κόσμο που έφυγε από το Κίεβο? Κοίτα, πρέπει να έχουν φύγει το πολύ 500.000 σε μια πόλη που είναι 5-5 εκατομμύρια. Έχει τόσο κόσμο. Και αν έχουν φύγει τόσο. 5,5 εκατομμύρια είναι και φύγανε 500.000. Ναι, από το 2015 και μετά ήταν γύρω στα 3-3,5, πρέπει να ήταν γύρω στα 2 εκατομμύρια από τις εμπόλεμες συνδοχές και γενικότερα από όλη την Ουκρανία. Κοίτα, αυτό που έχει γίνει στην Αθήνα από το 1980, που μαζεύτηκαν όλοι στο κέντρο στην Αθήνα, αυτό έγινε στο Κίεβο από το 2015 και μετά. Ναι. Και συνεχίζει να γίνεται. Και η ζωή πώς ήταν εκεί αυτά τα χρόνια? Δηλαδή, έλεγε στον εαυτό σου ότι έκανα καλή επιλογή εκεί που πήγα? Εδώ που ήρθα, μάλλον. Εννοείται. Ναι. Κοίταξε, να σου πω τι γίνεται. Την Ουκρανία όλοι την ξέρετε για τις όμορφες γυναίκες. Ναι. Λοιπόν, θα αφήνω αυτό στην άκρη. Mm-hmm. Το Κίεβο που μένω εγώ είναι από τις πιο όμορφες πόλεις της Ευρώπης. Είναι καταπληκτική πόλη. Είναι πεντακάθαρη. Δεν σε ενοχλεί κανείς. Δηλαδή δεν υπάρχει περιοχή στο Κίεβο που να πει φοβάμαι να πάω το βράδυ, ας πούμε, να κυκλοφορήσω. Δεν υπάρχει χρόνο εδώ. Είναι πολύ φτηνά. Ειδικά το 2015 που θα ήταν ακόμα πιο φτηνά. Δηλαδή να φανταστείτε ότι ένα παγιό τσιγάρα είχε 40 λεπτά. Τώρα έχει φτάσει περίπου στα 1,80. Και γενικότερα είναι πολύ άνετη η ζωή εδώ. Παρόλο που είναι μεγάλη πόλη, είναι σαν να είσαι ένα μεγάλο χωριό. Είναι πολύ φτηνά, είπες, ε. Σε βρήκαμε, Τάσο, έλα. Ναι, ναι. Δεν ήθελα να κλείσουμε έτσι, χωρίς να σου πω για, χωρίς να πεις ένα για εσύ. Πού είχαμε μείνει, στο πόσο ωραίο είναι στο πόσο ωραίο είναι το Κίεβο. Στο ναι, πόσο... Είναι πραγματικά πολύ ωραία πόλη. Φτηνά και. Σε ρώτησα αν είναι φτηνά και κάπου εκεί κόπηκε. Φτηνή η ζωή, ναι, ναι, δηλαδή, είναι φτηνά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι φτηνά. Mm. Ειδικά το 2015 όταν πρώτο ήρθα, είχε το παγκέτο τσιγάρα 40-50 λεπτά. Απίστευτο. Ναι. Απίστευτο, ναι. Εγώ μέχρι πριν από ένα χρόνο, δύο, νόμιζα ότι το Κίεβο, για να πάω στο Κίεβο ήταν 5 ώρες. Και μου είπαν από εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι είναι 2 και. Από Θεσσαλονίκη είναι. Όχι, 2 και κάτι από Αθήνα. Από Θεσσαλονίκη είναι 2 ώρες το πολύ, είναι 1 ώρα και 50 λεπτά. Ναι, ναι, δεν το πίστευα. Έχει Wizz Air. Και μόλις αποφασίσαμε να πάμε. Μόλις αποφασίσαμε να έρθουμε εκεί. Μας έκλεισαν μέσα πριν από 2 χρόνια, δηλαδή πόσο, 2,5 με το lockdown. Να. Τόσα χρόνια εκεί. Εντάξει, εγώ εδώ δεν έχω καταλάβει lockdown, να καταλάβεις, και κορονοϊό. Εκεί δεν είχε δεν αυστηρά είναι. Μέτρα και τα λοιπά, μάσκες, ξέρω εγώ, καραντίνες. Είχε αυτά. Αυστηρά μέτρα στην μπροστά πόρτα, έμπρεσε από την πίσω. Ναι. Έλεγα πριν, στο μεσοδιάστημα που χαθήκαμε, ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω και στεναχωριέμαι ταυτόχρονα. Που βρίσκεσαι εκεί, ρε παιδί μου, που είσαι εκεί τώρα που. Όχι, είναι επιλογή μου. Θα μπορούσα να έχω φύγει, να έχω στην Ελλάδα. Σπίτι έχω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Mm. Είναι επιλογή μας το να μείνουμε εδώ, προς το παρόν. Ναι, πώς το έχεις στο μυαλό σου, δηλαδή προφανώς και η γυναίκα σου μαζί, έτσι μιλήσατε, το συζητήσατε και μαζί. Ναι, εννοείται, ναι. Έχεις συγγενείς και φίλους αυτοί γονείς εκεί στο Κίεβο, στην Ουκρανία? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στο γραφείο είμαστε 11 άτομα. 11, ε. Λοιπόν, ναι, ναι, έτοιμοι να παίξουμε μπάλα. είμαι εγώ, η γυναίκα μου, ο γιος μου που είναι 7 χρονών, ο μεγάλος ο γιος της γυναίκας μου που είναι 22 μαζί με την αγωνιαστικιά του, ένας φίλος του, η πεθερά μου, η αδερφή του συγχωρεμένου του πεθερού μαζί με την κόρη της και ένα ζευγάρι ακόμα ηλικιωμένων το οποίο μένει από πάνω εδώ στο κτίριο που είμαστε, οι οποίοι μας παρακάλεσαν να κάτσουν μαζί μας γιατί φοβόντουσαν, μεγάλοι άνθρωποι. Ναι. Και τους έχουμε κατεβάσει αυτό εδώ πέρα, τους έχουμε βολέψει και είμαστε εδώ όλοι μαζί παρέουλα. Είσαστε στο υπόγειο ενός κτηρίου που πόσο ναι, πόσο το, που είναι τα γραφεία μου. Πόση ώρα? Εδώ είναι παλιό το κτίριο, είναι 2-3 όροφοι, δεν είναι, όχι. Δεν είναι πολύ ψηλό. 2-3 όροφοι δεν είναι πολύ ψηλό, είναι 100 χρόνια κτίριο. Είναι με πολύ χοντρούς τοίχους, εντάξει, καλά είμαστε. Είναι... Ούτε παραγγελία να το είχαμε. Πες μου λίγο, επειδή ακόμα σκέφτομαι αυτό που μου είπες ότι είναι επιλογή μου, επιλογή μας. Τι εννοείς, δηλαδή πώς το ζήτησες με τον εαυτό σου και αποφάσισες να μείνεις εκεί? Δεν μπορώ, εγώ όχι, το μου το είπες. Όμως το συζητήσαμε μαζί. Ναι. Το συζητήσαμε με τη γυναίκα μου και λέμε θα μείνουμε όσο μας παίρνει. Εδώ είναι το σπίτι μας, εδώ είναι η ζωή μας, εδώ είναι η δουλειά μας, εδώ είναι τα πάντα μας. Για μένα είναι πολύ εύκολο να φύγω να πάω στην Ελλάδα δηλαδή, και να πάω να κάτσω να κάνω να μείνω εγώ πέσα στην Αθήνα. Ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι.
Δεν θέλουμε να φύγουμε όμως. Δεν θέλουμε να το παρατήσουμε το θέμα. Να κάτσουμε, να το παλέψουμε. Δεν είναι και δύσκολο να φύγεις από εκεί, ρε Τάσο, να φύγετε. Τώρα, όχι, μπορούμε. Τώρα έχουν ανοίξει. Έχω το ειδικό jetpack καρδιμένο στον κήπο. έχουν ανοίξει οι Ρώσοι μια δίωδο για τους πολίτες, θέλουν να φύγουν. Ναι. Οπότε μπορούμε να φύγουμε, αλλά δεν θα φύγουμε. Τώρα κάτσουμε εδώ, θα μείνουμε. Μάλιστα. Είναι και λίγο ξεροκέφαλος. Είμαι Κερβανή, και λίγο ξεροκέφαλος. Και... Τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Τι θες να είναι, μία ομάδα στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο μία, αλλά τώρα που επειδή είσαι σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να σε αντικρούσω. Θα πάω με τα νερά σου. Δεν θα μπορώ να εμφανιστώ. Δεν θα μπορώ να εμφανιστώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μιλάς στη Θεσσαλονίκη τώρα στο Λίμπερο, ας πούμε, και ξέρεις, εδώ δεν έχουν πολλά με τον Ολυμπιακό. Τώρα έχω και άλλο λόγο να είναι αντιπάω. Δεν είναι... πώς να στο πω τώρα. Αυτοί έχουμε. Ναι, ξέρω. Σε έχω ακούσει. Η πλάκα που κάνουμε τους φίλους μου με τα αυτά. Ναι, αφού έχεις και φίλους εδώ στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Το να τα ακούνε κάποιες για ομάδες είναι δηλαδή... Μέγιστα. Κάποιες στιγμές καταλαβαίνεις ότι... Ναι, ότι... Μα είναι δυνατόν. Εγώ δεν μπορώ να το συλλάβω αυτό πώς γίνεται. Πώς φτάνουν μέχρι εκεί. Τέλος πάντων, ούτε και αυτό που γίνεται εκεί μπορώ να καταλάβω. Κάτι ακόμα τώρα αφού είμαστε στον αέρα. Θέλω να δώσω συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Άλκη. Πραγματικά γιατί για αυτούς είναι ο βοηθάς πολύ μεγάλος που περνάνε και που θα περνάνε και που θα τον περνάνε σε όλη τη ζωή γιατί δεν είναι κάτι που περνάει αυτό. Με μάθημα, δηλαδή σεμινάριο όλη τους η συμπεριφορά, η αντίδραση αυτές τις μέρες, Τάσο, είναι μεγαλείο ψυχής, έτσι το χαρακτηρίζω εγώ. Δηλαδή είναι απίστευτο να ακούσεις γονείς ενός παιδιού που δολοφόνησαν. Να μιλάνε έτσι. Ναι, ναι, εδώ λοιπόν, θέλω λοιπόν, να... Εγώ πραγματικά δηλαδή είναι τρομερό το πόση ψυχραιμία έχουν αυτοί οι γονείς και πόσο είναι άξιο θαυμασμού. Ναι, ναι, είναι. Θέλω να κλείσουμε, αν θες κάτι να πεις εσύ στους Έλληνες εδώ που σ' ακούνε, εγώ σου ξαναλέω, σ' ακούω με πολύ μεγάλη χαρά και με στεναχώρια ταυτόχρονα για όλο αυτό που γίνεται και που το ζεις εσύ από τόσο κοντά. Δεν κατάλαβες πώς νιώθω. Να περάσουν, να ησυχάσουν, να γίνουν όλα καλά. Σε περιμένω να έρθει στο Κίεβο. Είμαι τόσο βλάκας που δεν ήρθα τόσα χρόνια. Γιατί νόμιζα ότι ήταν 5-6 ώρες. Δεν φαντάζεσαι πόσο βλάκας που είναι σε χρόνια. Το φαντάζομαι. Το νιώθω. Μόλις το αποφασίσαμε, έγινε αυτό. Το κακό με τον κόβιντ. Το νούμερό μου το έχει, στείλε μου ένα μήνυμα στο Viber, ό,τι άλλο έχεις για να έχω την επαφή σου. Θα σου στείλω τώρα ναι. Σε εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες αυτά τα πράγματα μαζί μας. Χαιρετισμούς σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και στον Εύρο και την πατρίδα μου, γιατί η μάνα μου είναι από εκεί και έχω γεννηθεί στην Αλεξανδρούπολη. Α, από εδώ, από τα δαμέα. Βόρειος είσαι δηλαδή. Η μάνα μου είναι από εκεί, μισός. Ναι. Στην Αθήνα που μένεις, που έμενες. Στην Αθήνα που έμενες. Μενιδιάτης είμαι, αλλά έμενα σε Κηφισιά τελευταία, από 2001 και μετά. Μάλιστα. Τάσο, σε ευχαριστώ ρε φίλε. Πόσο μάγκας είσαι ρε φίλε, πόσο μάγκας είσαι. Παραδέχομαι. Δεν έχω λόγια. Να είσαι καλά, θα ξαναπούμε. Θα σου στείλω τώρα στο Viber για να έχουμε την επαφή. Να είσαι καλά. Ναι, γεια σου Τάσο. Να είσαι καλά.